Ο ΑΟΚ είναι η ομάδα της πόλης μας και η ομάδα της ψυχής μας και της καρδιάς μας. Άρα έχουμε υποχρέωση να τον βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι ότι μπορούμε να το δούμε και σαν μια ευκαιρία να εξυγιανθούν τα οικονομικά της ομάδας, να μπορέσει να λειτουργήσει με καθαρούς όρους και συνθήκες αθλητικής διαφάνειας και εντιμότητας. Και νομίζω ότι οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, αυτοί που δόξασαν τον ΑΟΚ και δοξάστηκαν μαζί του, είναι η καλύτερη λύση. Δεν ξέρω αν θα είναι μεταβατική περίοδος, μακάρι να μην είναι μεταβατική αυτή η, ας το πούμε έτσι, η ιδιοκτησία, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή η ιδανικότερη λύση. Τώρα, ανέλαβα την πρωτοβουλία, ύστερα από την επίσκεψη που με έκαναν οι παλέμαχοι, ζήτησα την βοήθεια φυσικά και της κυρίας Τσανάκα, άλλωστε σε ένα μήνα περίπου αναλαμβάνει δήμαρχος, να ξέρουν όλοι ότι εμείς ως αντιπολίτευση θα είμαστε πάντα δίπλα στον ΑΟΚ, όπως προσπαθήσαμε να είμαστε και ως διοίκηση. Και ακόμα καλύτερα φυσικά, και θα υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα πάρει η διοίκηση για να ενισχύσει την ομάδα. Να μην ξεχνάμε ότι η ομάδα πλέον βρίσκεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο και άρα μπορεί να βοηθηθεί και οικονομικά. Εδώ τώρα σήμερα ζήτησα να έρθουν οι αιρετοί της περιοχής μας, δηλαδή παλιοί και καινούργοι, ενώ απερχόμενοι και επερχόμενοι. Η κυρία Τσανάκα λοιπόν, από ό,τι με πληροφόρησε, θα έρθει με τον κύριο Φιλόσολο που προαλήφεται στη θέση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Παιδείας. Ζήτησα να έρθουν ο κύριος Γρανάς και ο κύριος Μαρκόπουλος, οι δύο αντιπεριφερειάρχες, απερχόμενος και επερχόμενος. Θα έρθει και ο κύριος Σατσούλης λίγο αργότερα σήμερα, γιατί έλειπε στο εξωτερικό. Ζήτησα επίσης να έρθουν και από το Οικονομικό Επιμελητήριο και από το ΓΕΟΤΕ. Με δύο λόγια, εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσον αυτή η ομάδα μπορεί να ξανασυνδεθεί με την επιχειρηματική κοινότητα και να βοηθηθεί οικονομικά, γιατί σήμερα αυτό είναι το ζητούμενο, να μαζευτεί ένα ικανοποιητικό χρηματικό ποσό το οποίο θα χρηματοδοτήσει την λειτουργία της ομάδας. Μπορεί ο Δήμος Καβάλας, είτε τώρα είτε η νέα διοίκηση, να πάρει ένα μεγάλο βάρος με το οποίο έκφραση από τον ΑΟΚ, ώστε στα επόμενα χρόνια να μπορέσει να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, είτε οικονομικά είτε με κάποιο άλλο τρόπο, την πορεία της ομάδας? Υπάρχει αυτή η οικονομική δυνατότητα? Κοιτάξτε, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το μεγάλο βάρος δεν μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς. Αν υπολογίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της ομάδας για να κάνει πρωταθλητισμό θα πρέπει να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να βρεθούν μέσα από χορηγίες, μέσα από διαφημίσεις, μέσα από αγορά εισιτηρίων. Θεωρούμε ότι επίσης μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση μέσα από τον λεγόμενο, αυτή την καινούργια δημόσια χρηματοδότηση από το διαδίκτυο, το crowdfunding, που είναι ακριβώς μια προσπάθεια να ξαναφέρουμε δίπλα στην Καβάλα τους καβαλιώτες της Διασποράς, κυρίως από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία και φυσικά από πιο κοντά, από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι μπορεί να αποφέρει αρκετά έσοδα στην ομάδα μας. Ο Δήμος σε αυτή τη φάση, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που τελειώνει ο τρέχον προϋπολογισμός, δεν μπορεί να ξοδέψει ένα ποσό πάνω από 5.000 ευρώ. Και κάτι, μια τελευταία ερώτηση. Πρέπει ο κόσμος της Καβάλας να έρθει κοντά στην ομάδα? Αυτό είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μεγάλες ομάδες. Είναι η ομάδα της καλαθοσφαίρισης που παίζει στην Α2, παίζει βέβαια σε καλή επαγγελματική κατηγορία, επιδιώκει για αυτή την άνοδο. Μπορεί ίσως, λέμε τώρα που συζητάμε, για άλλους λόγους να καταφέρει, μη αγωνιστικούς, να καταφέρει να παίξει από φέτος στα μεγάλα σαλόνια, στην Α1. Αυτό ας μην αποτελέσει εμπόδιο και για τους ποδοσφαιρόφιλους και για όλους μας, να βοηθήσουμε και τις δύο ομάδες. Πρέπει να βοηθηθούν και οι δύο ομάδες οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ.